Θα καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον καλεσμένο μας, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Θα ξεκινήσουμε με τις πολιτικές εξελίξεις και με τη νέα δημοσκόπηση, η οποία έχει για λογαριασμό του Sky, που δίνει σαφές προβάδισμα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε λίγο αναλυτικά τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Όντως, Δημήτρη, ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε 12,5 είναι το ποσοστό αυτή τη. 12,5 μονάδες. 12,5 δηλαδή. Μονάδων είναι η ψαλίδα αυτή η οποία ανοίγει σύμφωνα με δημοσκόπηση, με μέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για λογαριασμό του Sky. Αυτό παρουσιάστηκε χθες το βράδυ. Αξίζει όμως να μείνουμε σε κάποια σημεία που είναι πολύ. Και να δούμε ακριβώς τα στοιχεία, δηλαδή τι υποστηρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Έχουμε, όπως είπαμε, 12,5 ποσοστιαίες μονάδες η διαφορά. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκεντρώνει ένα 16%. Ακολουθεί η Χρυσή Αυγή με 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5% και η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 4,5%. Από 2% συγκεντρώνουν η ΑΝΕΛ, η Ένωση Κεντρών, η Ανταρσία και η Βλέψη Ελευθερίας, ενώ 1,5% καταγράφει το Ποτάμι και η Λαϊκή Ενότητα του κ. Λαφαζάνη. Το 6,5% αναφέρει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα, ενώ το 20,5% δηλώνει «Δεν ξέρω, δεν απαντώ». Μάλιστα. 7 στους 10 ψηφοφόρους Δημήτρη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ένα ποσοστό 73,5%, είναι δυσαρεστημένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, ενώ 4 στους 10, το 40,5%, απαντούν ότι δεν μπορεί πλέον να προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι η παράσταση νίκης. Συγκεκριμένα, στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με 62% έναντι 13%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό, Δημήτρη, αν αναλογιστούμε ότι σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις. Τόσο μεγάλη διαφορά δεν υπήρχε. Μεγάλες διαφορές. Είναι αυτή η διαφορά. Είναι φυσιολογικό, βέβαια, με δεδομένο το ότι όλα αυτά τα χρόνια και δει τη διακυβέρνηση της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, ζούσαμε σε ένα περιβάλλον καθαρά ψέματος. Και όλοι αυτοί οι χειρισμοί, δηλαδή. Άλλα λες σήμερα, άλλα λες αύριο. Και να δώσουμε ακόμα ένα στοιχείο. Το 86,5% δηλώνει δυσαρεστημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Το 8% ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, ενώ το 5,5% δηλώνει ικανοποιημένο. Και στην πλευρά των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ, 7 στους 10 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το 73,5% είναι δυσαρεστημένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, το τονίζουμε αυτό, 14,5% είναι ικανοποιημένοι και μόλις ένα 12% δηλώνουν ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι. Μεγάλο ποσοστό. Αυτή είναι μια εικόνα που παρουσιάζεται βέβαια στην μέτρηση που έγινε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για λογαριασμό του Sky. Μάλιστα.